από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρωινό και πάλι και ξεκινάμε να δούμε τα έργα, ξεκινώντας σήμερα από τοποθέτηση κερκίδων. Πού αλλού, στο βόρειο-ανατολικό τομέα. Καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις υπόλοιπες εργασίες περιμετρικά του ναού. Νοτιοδυτικός τομέας, οι κερκιδοφόροι έχουν καλουποθεί. Όπως και το επίπεδο, το δεύτερο επίπεδο, διακρίνονται τα σίδερα μέσα. Στο βάθος καλουπώνονται τα τελευταία δοκάρια. Προχωράμε περιμετρικά, δυτικός τομέας. Δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Η δοκός απάνω έχει εμφανιστεί, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και το καλούπωμα της τελευταίας δοκού και στα υπόλοιπα τμήματα, όπως εδώ στον βόρειο δυτικό, στον οποίο θα δούμε ότι έχουν μπει και κερκίδες εδώ και πολλές μέρες. Βέβαια ένα τμήμα των κερκίδων στο κάτω διάζωμα. Βαδίζουμε εξέδρα-εξέδρα. Βορειοανατολικός τομέας και πάλι. Είδαμε την τοποθέτηση κερκίδας. Το υπόλοιπο τμήμα έχει γεμίσει. Ένα μικρό κενό έχει μείνει μόνο. Ανατολικός τομέας, δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη εργασία αυτή τη στιγμή. Ενώ νότιο ανατολικό τομέα βλέπουμε το καλούπωμα της οροφής του δευτέρου επίπεδου. Παράλληλα συνεχίζονται οι χωματουργικές εργασίες, τα σκαψίματα στο νότιο τμήμα. Thank you.
Νωρίτερα είδαμε τις κομματουργικές εργασίες, καθώς και τα καλυπώματα στην οροφή του υπογείου, στην νότιο-ανατολική πλευρά και στον πυλώνα. Και τώρα, άλλη μια κερκίδα μπαίνει στη θέση της. Φαίνει μέρα με τη μέρα. Νοτιοδυτικός τομέας με τον επιβλητικό πυλώνα. Και εδώ βλέπουμε το σιδέρωμα στην οροφή του πρώτου επιπέδου, τις κολόνες στο ύψος τους υπέροχο θέαμα. Και νέες κερκίδες που μόλις φτάνουν στην Αγία Σοφιά. Με το ιδιωτικό τομέας από μια άλλη οπτική γωνία. Δυτικό τομέας. Και εδώ βλέπουμε ότι σιδερώνεται το τελικό δοκάρι απάνω και οι κερκιδοφόροι τμήματος του πάνω διαζώματος. Και συνεχίζουμε . Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα σε αυτό το σημείο προς το παρόν. Κάτω από τις κερκίδες του κάτω διαζώματος και στον τέταρτο πυλώνα. Βορειοδυτικός τομέας . Μια πραγματικά απολαυστική εικόνα.
βλέπουμε το καλούπομα της τελευταίας δοκού. Προχωράμε σιγά σιγά προς την βόρειο-ανατολική πλευρά. Μεγάλη πύλη της θύρας 21, βόρεια πύλη. Αυτό το ηλιόλουστο υπέροχο πρωινό. Ηλιόλουστη αυτή η βόλτα μας στις Φιλαδέλφια στα μέρη, στην Αγία Σοφιά συνεχίζεται. Αρχίζει και κλείνει πια η θέα. Αυτό θέλουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Και εδώ μας κάνουν παρέα οι μεταλλικές αντιστηρίξεις που είχαν τοποθετηθεί στην υπάρχουσα αντιστήριξη για να γίνει η βάση του 4ου πυλώνα, οι οποίες δανειάστηκαν εδώ πέρα. Και η απόλαυση συνεχίζεται από την ανατολική πλευρά. Στην οποία χθες έπεσε, εδώ που βλέπουμε ακριβώς από πάνω, έγινε σκυροδέτηση μάλλον της τελευταίας δοκού που θα εφάπτεται το στέγαστρο. Μαγικές εικόνες από έναν μαγικό χώρο. Εδώ που μυρίζει κυτρινό μαύρο άρωμα. Νότιο-ανατολικός τομέας. Αρχίζει και ξεκαλουπώνεται το πρώτο επίπεδο και αντίστοιχα καλουπώνεται το δεύτερο. Και από εδώ πάμε στο νότιο-δυτικό τομέα να το δούμε από μια καλύτερη οπτική γωνία. Μια ομορφιά. Τέταρτος πυλώνας και πάμε να δούμε και την εξέλιξη των έργων στο υπόγειο. Να κάνουμε για άλλη μια φορά τη βόλτα μας περιμετρικά
γιατί δεν το χορταίνουμε. Ανατολικός τομέας. Στο βορειοανατολικό συνεχίζεται η τοποθέτηση κερκίδων στο πάνω διάζωμα. Στην πορεία θα ακολουθήσει και στο κάτω. Μαγεία, μαγεία. Πήρα 21. Βορειοδυτικό τμήμα. Αναμονή για τις κερκίδες στο κάτω διάζωμα πλέον. Δυτικός τομέας και μπροστά μας ο νότιος δυτικός, ο οποίος αρχίζει και ψηλώνει. Εδώ από τα Πάτρια Εδάφη, από τις Φιλαδέλφια στα Μέρη και το σπίτι μας στο Πατρικό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά αδέλφια. Αϊκάρα για πάντα.